είναι το υπαριθμόν ένα ταλέντο σου? Είμαι πάρα πολύ καλή σύζυγος και μητέρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ταλέντο και πολύ σπάνιο ταλέντο. Αυτό είναι το σημαντικότερο ταλέντο μου. Ότι μπορώ και κρατάω μία αρμονία και μία ισορροπία στη σχέση μου με τον Κώστα, ο οποίος δεν είναι το ευκολότερο άτομο που μπορεί να φανταστεί. Θα έλεγα πως εδώ μπορώ να προσυπογράψω. Μπορείς. Ναι. Πολύ χαίρομαι που βρίσκεται κάποιος που προσυπογράφει. Μπράβο. Γιατί όλοι λένε τι γλυκό παιδί που είναι ο Κώστας. Δεν είναι καθόλου γλυκό παιδί. Νομίζουν ότι είναι σαν τη τηλεόραση. Σαν τους ρόλους της τηλεόρασης. Τον βλέπουν, έχει αυτό το φυσικό, ξέρεις, το πολύ γλυκό. Και είναι ένας πάρα πολύ δύσκολος άνθρωπος. Δεν μπορείς να ζήσεις 8 χρόνια με τον Κώστα εύκολα. Καμία άλλη. Τι χρειάζεται για να ζήσεις με έναν άνθρωπο που είναι δύσκολος 8 χρόνια? Απίστευτη υπομονή. Πολύ μεγάλη δόση χιούμορ, γερά νεύρα και δεν ξέρω και τι άλλο. Ναι, αλλά έτσι ακούγεται, και ακούγεται η ιστορία ότι 8 χρόνια. Ναι, να το αγαπάς σίγουρα γιατί αλλιώς θα έπαιρνε τα άλλα. Ναι. Αλλά ακούγεται η ιστορία με τόση πολύ υπομονή που χρειάζεται, τόσα γερά νεύρα κλπ. Ακούγεται η ιστορία σαν να κάθε μέρα, στο τέλος της μέρας, να σε ράκωσα από την προσπάθεια. Όχι, δεν είμαι ράκωσα από την προσπάθεια. Απλώς έχω βρει ότι όταν έχουμε μια διαφωνία. Πώς το λένε, domestic, μέσα στο σπίτι και εγώ υποχωρώ. Λύνεται το πρόβλημα. Εύκολο τρόπο συμβίωση. Και τελειώνει η ιστορία. Αν σου πει δηλαδή ότι είναι μέρα ενώ είναι νύχτα. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι αν μου πει ότι ξέρει αυτό και πρέπει να κάνουμε αυτή την προσθήκη στο σπίτι, διότι αυτά, θα του πω κάντε την. Και τελειώνει το θέμα. Δεν έχουμε χρόνο να τσακωθούμε με τον Κώστα. Έτσι κι αλλιώς δεν προφταίνουμε δηλαδή να τσακωθούμε. Ασχολιόσαστε με το παιδί σα και δύο? Ναι. Αυτό είναι το βασικότερο. Δηλαδή ο λόγο που ξυπνάμε 5:30 το πρωί είναι ακριβώ γιατί ο Παύλο ξυπνάει 5:30 το πρωί και θέλει να φάει και να παίξει και να δει τηλεόραση και όλα αυτά. Μπορείτε να βάλετε τον Παύλο να βλέπει το αργά για να ξυπνάει κάποια λογική ώρα, ξυπνάει και γονείς το πρωί. Είναι έργο, να σου πω την αλήθεια, αλλά δεν τον έχουμε πείσει. Η τραγωδία είναι ότι όταν ήταν πολύ μωρό, του βάζαμε όλο προκλασική μουσική να ακούει. Oh. Αλμπινόνι και κάτι τέτοια το είχαμε δει. Και τώρα που ο Παύλος είναι 2 χρονών, λέει λαλαλα, εννοείται τηλεόραση πια, πατάει το κουμπί. Και είναι σαφές ότι είναι η γενιά της τηλεόρασης και του κομπιούτερ και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Τι βλέπει, αντένα συνήθως? Όχι, κάνει ζάπινγκ. Κάνει ζάπινγκ. Άρα το παιδί από τα 2 του χρόνια ξέρει τη τηλεόραση να έχει για να κάνει ζάπινγκ. Βλέπει όμως, μας βλέπει εμάς, βλέπει τη μαμά του και. Τι κάνει όταν βλέπει τη μαμά του στη τηλεόραση? Λέει μαμά. Δεν κάνει κάτι φοβερά γκλάμορ. Λέει μαμά, λέει μπαμπά. Και χτες ήρθε και μου είπε από το τρέιλερ του Μερική, το προτιμούν και αυτό. Μαμά, έλα μαζί μου. Που ήταν, είναι το κομματάκι το τραγουδιστικό και εγώ ένιωσα ότι δεν έχει ξαναγίνει τόσο έξυπνο παιδί, τόσο λαμπερό παιδί, τόσο... Ξέρω ότι είσαι χαζό μπαμπάς. Αποβλακώνομαι τελείως. Όπως ξέρω ότι ο Κώστας είναι τόσο χαζό μπαμπάς που να πιστεύει ότι ο Παύλος ανεβαίνει στο ράφι και παίρνει την εγκυκλοπαίδεια που έχει τη φωτογραφία του αγαπημένου του γατιού. Ναι, και λέει γάτα. Το βεβαιώνεις. Μαμά γάτα, ναι, στην Μπριτάνικα. Γάτα και του λέω κλοκ μετά που είναι στο C και αυτό, cut, κλοκ. Ρολόι και το βρίσκει. Τι θες να σου πω τώρα? Να σου πω ότι δεν είναι το εξυπνότερο παιδί του κόσμου, αφού είναι ξανικημένο. Είναι βεβαιωμένο το εξυπνότερο. Είναι και κούκλος. Το εξυπνότερο παιδί του κόσμου και κούκλος. Έτσι. Έχουν καιρό δύο άνθρωποι που κάνουν σειρά, τηλεοπτική και θέατρο, να έχουν ένα παιδί? Νίκο, ήμουν μοναχοπέδι πάντα. Έστω και προσωρινά δηλαδή, γιατί αυτή. Η υπερασχόληση είναι προσωρινή. Καταρχήν είναι μέχρι των Βαΐων. Των Βαΐων πάλι θα είμαστε πιο θα. Εγώ μην ξεχνάω ότι τα χρόνια μου τα παιδικά, δεν θα μπούμε σε αυτά, ήταν όμως πολύ δύσκολα. Έχασα πολύ μικρή τον πατέρα μου. Η μητέρα μου για πολιτικούς λόγους ήταν στη φυλακή. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλωσα μόνη μου. Ένα παιδί πάρα πολύ μοναχικό. Αυτό λοιπόν που μου λείψε σε όλη μου τη ζωή ήταν αυτό το οικογενειακό κύτταρο. Ήταν αυτές οι φωτογραφίες που βλέπαμε στα αλφαβητάρια της πρώτης δημοτικού που ήταν η οικογένεια γύρω από το τραπέζι, η γιαγιά, το τζάκι. Αυτό. Ας είμαστε στο 94, πιστεύω ότι σαν μοντέλο μπορώ να το περάσω στον Παύλο που είναι 2 χρονών. Όσο μπορώ. Και όσο μπορώ να αντισταθώ σε όλα τις άλλες προσλαμβάνουσες που θα έχει το παιδί μου. Θα λένε όμως ότι όταν έχεις να κάνεις με ηθοποιούς, η καριέρα είναι πολύ μεγαλύτερη ιστερία από το παιδί. Ναι. Εγώ όμως δεν είμαι ηθοποιός. Δηλαδή... Με συγχωρείς, αλλά αυτή είναι μεγάλη πουστιά. Να λες όποτε σε συμφέρει, εγώ δεν είμαι ηθοποιός. Και όποτε σε συμφέρει, εγώ είμαι ηθοποιός. Είμαι δημοσιογράφος. Δεν έχω δηλώσει τίποτα πολύ. Τι είσαι? Όχι, σύζυγος και μητέρα, αυτό δηλώνω εγώ. Κατ' επάγγελμα δεν γίνεται όμως. Και μάλιστα μου λένε τι να βάλουμε από κάτω. Λέω γιατί πρέπει να βάλετε κάτι από κάτω. Και καλά. Η ταυτότητα δηλαδή, Νίκος Μαστοράκης τι γράφει από κάτω? Σκηνοθέτης. Σκηνοθέτης. Λοιπόν, το να σου πω ότι δεν είμαι δημοσιογράφος, μπορώ όμως έντιμα να σου πω για να μην νομίσω ότι αφήνω πόρτες ανοιχτές, ότι δεν με ενδιαφέρει η δημοσιογραφία.
Δεν αφήνω πόρτες ανοιχτές. Μην μου κάνετε καμία δημοσιογραφική πρόταση. Δεν θέλω. Δεν θέλω καμία. Ευχαριστώ πολύ. Όλες τις πόρτες που θα χτυπήσετε για δημοσιογραφικούς λόγους στην Έλενα, να ξέρετε ότι είναι από εδώ και μπρος κλειστές. Ναι, το λέω για να μην νομίζει κανείς ότι αφήνω διπλές πόρτες. Όχι. Αλλά η δημοσιογραφία είναι η εφηβεία μου. Είναι οι πρώτοι μου έρωτες. Ποιανού ήταν η ιδέα να ανεβάσετε. Όλων μας, δεν τα ξεχνάς. Οι πρώτες μου αγάπες. Πρωτοερωτεύτηκα συναδέλφους. Τα πρώτα μου ραντεβού. Πολλούς συναδέλφους ταυτόχρονα. Πολλούς συναδέλφους ταυτόχρονα, όχι, δεν θα το έλεγα, αλλά κάποιους συναδέλφους, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι είναι όλα τα πρώτα πράγματα που αγάπησα στη ζωή μου έχουν να κάνουν με τα μολύβια, τα τραπέζια, τις Ολιβέτη τις παλιές που είχαμε. Τι σύμπτωση, και εγώ με τέτοια Ολιβέτη ξεκίνησα. Την πράσινη, την ανοιχτή. Την μικρή, την baby. Έχω ακόμα. Yeah. Την baby. Εγώ δεν την έχω ακόμα. Εγώ την έχω ακόμη. Τη θυμόμαστε με τη Ροζίτα τη Σόκου που καθόταν ακριβώς από πίσω μου στο γραφείο στη μεσημερινή. Ναι, αυτές ήταν τότε. Σκέψου πώς πήγε, we've gone a long way που λένε έτσι. Για σκέψου. Τώρα όλοι με τα εκπληκτικότερα προγράμματα, με το Word 6 στο κομπιούτερ ναι, τους. Ναι. Και γράφουν και αναθεωρούν και εμείς καθόμαστε και. Εγώ την έχω ακόμη αυτή. Όταν έφυγα δηλαδή από το συγκρότημα Λαμπράκι, από τον οργανισμό Λαμπράκι, δεν πήρα τίποτα, δεν πήρα ούτε υποζημίωση, ούτε τίποτα. Τα βρόντιξα όλα και πήρα μόνο αυτή την Ολιβέτη. Και έφυγα. Τα διαβάζεις όλα αυτά που σου γράφουν, σηκώνεις κάθε μέρα, παίρνεις εφημερίδες. Όχι, δεν παίρνω εφημερίδες, απλώς μου στέλνουν από κόμματα. Όχι. Ναι. Ακόμα χειρότερο για τις εφημερίδες, μπορείς να χάσεις και κάτι εναντίον σου. Όχι, δεν χάνω τίποτα. Αλλά τα ξεχνάω, τα πετάω και συνήθως δεν τα ανοίγω. Δηλαδή, ξέρεις, μου τα φέρνουν και μετά κάπου τα αφήνω, γιατί είμαι και λίγο χύμα άτομο και έτσι δεν τα πολύ διαβάζω. Όταν τα διαβάζω όμως, καμιά φορά με πικραίνουν, Νίκο. Δηλαδή, μη σου κάνω και πολύ την υπεράνω. Είναι μερικές φορές που πονάνε μερικά από αυτά. Δίνεις την εντύπωση της ψιλοσκληρής, όχι, σου. Δεν. Σε ποιον? Στο γυαλί. Ναι. Mm. Ναι. Δεν σε βλέπει κανείς να λέει τι ευαίσθητο, τι vulnerable κορίτσι, ας πούμε, μην του πούμε κακή κουβέντα. Όταν δουλέψουν μαζί μου, ο Λάκης ο Πετρόπουλος που έχετε εδώ, μπορεί να σου το βεβαιώσει, όλοι μου λένε εσύ δεν έχεις καμία σχέση, μια χαρά κορίτσι και είσαι και πολύ ευαίσθητο παιδί. Δεν βλέπω όμως γιατί αυτό πρέπει να το εμπορευματοποιήσω και να το δείχνω στον κόσμο. Είναι κάτι πολύ δικό μου και πολύ προσωπικό. Δεν στο ζήτησα, σου λέω τι πιστεύει ο κόσμος όταν σε βλέπει στους ρόλους που παίζεις. Ναι, όχι. Ή όταν διάβαζε κείμενά σου που είχαν edge. Το ξέρεις και εσύ ότι το χιούμορ στην Ελλάδα ισοδυναμεί για πολλούς με ένα είδος ψυχικής σκληρότητας. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι ο Τσιφόρος ήταν σκληρός άνθρωπος. Δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι με χιούμορ. Πιστεύω ότι αυτοί είναι πολύ πιο ευάλωτοι. Απλώς το χιούμορ είναι η ασπίδα τους. Όχι. Όχι, σίγουρα. Αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο το χιούμορ. Όταν το γράφεις είναι διαφορετικό από το χιούμορ όταν το λες. Ναι. Και όταν το γράφεις προσωπικά για κάποιον, αυτός ο κάποιος δεν το παίρνει ποτέ με χιούμορ. Μπορείς να γράψεις πολύ αστεία πράγματα τα οποία δεν είναι και καθόλου πικρά για κάποιον και αυτός ο κάποιος να πικραθεί. Να σου πω κάτι φοβερό που γράφεις για μένα και το βρήκα πολύ έξυπνο. Είπε κάποιος ότι είδαμε την κυρία Κρήτα σε ζωντανή σύνδεση από το καμαρίνι της να διορθώνει το μακιγιάζ της για να βγει στη σκηνή του «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Ευτυχώς, θα υπήρχε κάτι πολύ χειρότερο, να δούμε την κυρία Κρήτα να παίζει. Αυτό το βρήκα πάρα πολύ έξυπνο και ήταν πολύ επιθετικό, αλλά ήταν πικρόχολο. Το Sport Time, δεν το ξέρω ποιο είναι, έγραψε αυτό. Ήταν πικρόχολο, αλλά ήταν έξυπνο, Νίκο. Τηλεόραση θα συνεχίσει η ιστορία. Όχι, δεν θα γίνουμε και μαϊντανή. Μετά το Στράς θα κάνετε άλλη σειρά μετά αυτό. Όχι. Κάναμε δύο σειρές καλές, πετυχημένες, τη μία μετά την άλλη. Εγώ δεν είμαι της γνώμης ότι πρέπει να γινόμαστε συνέχεια μαϊντανοί στη τηλεόραση. Μπορούμε να ξεκουραστούμε ή να γράψουμε και ένα σενάριο για κάποιον άλλον. Δεν είναι απαραίτητο να γράφουμε μόνο για μας. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, γιατί οι άνθρωποι που μπορούν να παράγουν υλικό για τους ίδιους, ναι, σπάνια το δίνουν σε άλλον. Όχι, γιατί ο Γιώργος και εγώ, γιατί με τον Γιώργο τον Κυρίτση έχουμε γράψει και τα δύο σενάρια, γράφουμε τους ρόλους και μετά ζηλεύουμε τους ρόλους των άλλων. Μας φαίνεται ότι είναι καλύτερη από αυτή που γράφει σε αυτού. Εγώ, ας πούμε, στο Στράς, αφού το τελείωσα, λέω μωρέ, τη Όλια τη Λαζαρίδου ο ρόλος που παίζει μια πόρνη τη Τρούμπα τη εποχή, μου φαίνεται ότι είναι καλύτερο από τη Λυσό. Αυτό είναι. Και το ίδιο έκανε ο Γιώργος με το ρόλο του Αρσόγλου. Δηλαδή, άρα νομίζω ότι μπορούμε να γράψουμε για άλλους. Ναι, αλλά επειδή εσείς σχεδόν είσαστε οικογένεια, παίζετε μαζί, ναι, γράφετε μαζί κλπ. Μπορείτε να τα ανταλλάσσετε μετά τα πράγματα. Θα μπορούσε ο Γιώργος να πει στον Κώστα, εγώ θέλω το ρόλο, εσείς πάρτε το δικό. Ναι, αλλά ο Κώστας θα του λέγε να. Θα του λέγε να. Εγώ πιστεύω στις ομάδες, Νίκο. Πιστεύω στις παρέες.
Οι παρέες κάνουν καλή δουλειά. Δηλαδή δεν τυχαίο ότι ο Κραουνάκης, η Νικόλα Κοπούλου και η Πρωτοψάλτη είναι μια παρέα που κάνει καλή δουλειά. Ο Σπίλμπεργκ, ο Λούκας, πολλοί υπόλοιποι. Πολύ πιο σημαντικό. Ναι. Εμάς μας έχουν χτυπήσει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Γιατί και τον Γιώργο παρεούλα, και γιατί... εμένα και τον Κώστα. Είμαστε μια παρέα που είναι δημιουργική και περνάει καλά και αυτό βγαίνει. Τι κριτικές σας έχουν γράψει επειδή είστε παρέα, δεν είναι δικαίωμά σας να είστε παρέα και να κάνετε και δουλειά μαζί. Μέχρι ότι έχω δεσμό με τον Κυρίτση γράψανε. Δεν... Αυτό ναι. Ναι, δεν... κανονικά δηλαδή οι άνθρωποι. Το διαψεύδεις και αυτό, μην μου χτυπήσεις. Το διαψεύδω και αυτό και να σου πω και κάτι. Στην αρχή πικράθηκα και μετά λέμε με τον Κώστα θα χάσουμε τους φίλους μας. Επειδή πέντε ηλίθιοι λένε. Όχι, οι φίλοι μας είναι πολύτιμοι. Δεν χάνουμε κανένα για κανένα. Να γράψουμε ό,τι θέλουν για όποιον θέλουν. Συνήθως αυτά τα πράγματα όταν γράφονται για παντρεμένα ζευγάρια ξεφεύγουν από τα νομότυπα πλαίσια του κουτσομπολιού που πουλάει. Ναι. Αρχίζουν και γίνονται διαλυτικά στοιχεία σε μια οικογένεια. Όχι σε εμάς, δεν μπορούν να γίνονται. Όχι σε εσάς, ναι. Αλλά. Τα δικαιολογίες να μπορούν να γράφονται έτσι η κυρία Τάδε τα έχει με τον κύριο Τάδε όταν η κυρία Τάδε είναι παντρεμένη. Όχι, δεν τα δικαιολογώ καθόλου. Είναι το είδος της δημοσιογραφίας που επειδή εγώ έφυγα πριν 4 χρόνια, 5, δεν το ξέρω καν. Δεν ξέρω πώς να μυθώ. Είναι μια καινούργια δημοσιογραφία, Νίκο, αυτή που δεν την ξέρω. Για μας αυτό που ήταν κίτρινο πριν από 5 χρόνια, τώρα είναι κοσμιότατο. Φρέφε. Δηλαδή είναι άλλα τα μεγέθη πια. Και σκέψου πώς ήταν να γράψουμε τέτοια πράγματα. Σκέψου πώς ήταν το κίτρινο αυτό τον καιρό της μεσημβρινής της Ελένης Βλάχου. Τότε εκεί δεν μπορώ να το φανταστώ καν. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Ένα εκρού θα ήταν. Σουκρέ. Ναι, ένα σουκρέ, μπλον σουκρέ που λέγανε τότε. Ας γράφουν λοιπόν. Εμείς δεν θα αλλάξουμε ούτε τη ζωή μας, ούτε τους φίλους μας, ούτε τίποτα, επειδή κάποιοι άνθρωποι θέλουν να γράφουν για μας. Ο Κώστας μου έλεγε τις προάλλες ότι κάποια στιγμή που του την έδωσε, επειδή είχε κουραστεί πολύ, πήρε ένα αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε για 3 εβδομάδες. Ναι. Και το πολύ πολύ που σε πήρε τηλέφωνο και στο είπε. Ναι, μου είπε ότι θα φύγω για από Αγκώνα, δεν θυμάμαι που ήταν. Ήθελα να του πω και δεν του το είπα, αλλά στο λέω εσένα, ότι άλλες γυναίκες θα κάνανε σκηνές ιστερίας, θα υποπτευόντουσαν να την πάει με την κόμενα, ότι τους απατάει, θα του λέγανε ή γυρίζεις τώρα ή θα σε σφάξω ή δεν θα με βρεις πια στο σπίτι. Εσύ τι έκανες? Καταρχήν, επειδή είχα πάρα πολύ δουλειά στη Γόβα στη Λέτο τότε, τελείωνα το σενάριο. Ένα κομμάτι του εαυτού μου ανακουφίστηκε και ότι θα μπορούσα να τελειώσει το σενάριο. Φύγε Κώστα να περάσουμε λίγο. Χωρίς τον Κώστα που έχει κάτι στερίες για τα σιδερωμένα που κάμισα, ξέρεις κάτι τέτοια πράγματα, τα οποία μπαίνουν πολύ μες στη ζωή μου. Δεύτερον, ήταν ένας πάρα πολύ κουρασμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος φτάνει να σου τηλεφωνήσει και να σου πει φεύγω με το αυτοκίνητο για την Ευρώπη, σημαίνει ότι είναι σε πάρα πολύ ωριακό σημείο, σε πάρα πολύ ακραίο σημείο. Άρα, τι κάνει μια γυναίκα που αγαπάει και είναι και όχι ηλίθεια. Του λέει πήγαινε. Αν αυτή η ανάγκη αφήνεις, για, λοιπόν. Για φυγή ήταν ουσιαστικότερη και όχι τόσο απαλή. Ναι. Και σου έλεγε ότι έχω ανάγκη να φύγω γιατί έχω γνωρίσει μια άλλη γυναίκα και θέλω να είμαι μαζί της ένα μήνα και αν μετά από το μήνα θέλω να είμαι ξανά μαζί σου, θα έρθω να σου το πω. Όχι. Με τίποτα. Κατηγορηματικά. Κατηγορηματικά. Δεν συγχωρούνται τέτοιου είδους φάλματα στον άντρα μας. Όχι. Στον άντρα μας γενικώς μπορεί. Στον άντρα μιλάμε για το συγκεκριμένο άντρα. Όχι. Ούτε με σφαίρες, ούτε κατά διάνοια, ούτε ένα μήνα, ούτε μία μέρα, ούτε μία ώρα. Αφήσαμε πίσω ένα ακόμη αργά, με καλή παρέα και καλή καρδιά. Καλή υπόλοιπη νύχτα και καλά, όμορφα, πικάντικα, αβασάνιστα όνειρα γλυκά.